Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ιδιαίτερη τιμή να παραβείς την εκδήλωση για το διαγωνισμό φωτογραφίζω την πόλη μου που διοργάνωσε ο Δήμος Περιστερίου συνεργασία με το Περιστέρι News. Να ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς και να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παπαθατουρίδη, να μας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Καταρχήν ο φίλος μου, ο κ. Γαλαδιώτης, ο νεότερος, θα είπε συγκεκριμένα όλα, η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Πριν από κάπως καιρό, ο νεότερος Γαλαδιώτης, ο Χρήστος, ήρθε και μου είπε, Δήμαρχε, επειδή δεν έχει γίνει ποτέ έτσι ένας διαγωνισμός φωτογραφίας στην πόλη που να... κάποιοι άνθρωποι που έχουν το μεράκι της φωτογραφίας να αποθανατήσουν κάποια σημεία της πόλης, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε, και ένα τέτοιο εγχείρημα. Και επειδή ό,τι καινούργιο και ό,τι καινοτόμο εμάς ως Δημοτική Αρχή μας γοητεύει, από την πρώτη στιγμή του είπα, ναι, Χρήστο μου, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να ξεκινήσουν και να γίνονται και στο Δήμο μας. Και έτσι ο Χρήστος ήρθε σε επικοινωνία με όλους εσάς και άλλους τόσους βέβαια και άλλους περισσότερους που δεν είναι σήμερα στην Ελλάδα και μέσω του Περιστέρι News επικοινώνησε με την τοπική κοινωνία και ανήκειλε αυτό που σήμερα τελειώνει τον κύκλο του. Ξέρετε, λέει, φωτογραφίζουμε κάποια σημεία της πόλης. Αυτό γίνεται από τους συμπολίτες κάθε μέρα. Με τα μάτια μας φωτογραφίζουμε εικόνες στην πόλη. Η ματιά μας αναπαύεται σε πολλά σημεία της πόλης, άλλα που είναι όμορφα, άλλα που δεν είναι όμορφα. Κάποτε έλεγα ότι η ομορφιά σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Είναι ένα στοιχείο της καθημερινής μας ευτυχίας και ζωής, η ομορφιά. Εξάλλου, η ομορφιά είναι παντού, αρκεί να θέλει κάποιος να τη δει. Καταρχήν, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γαλαδιώτη για την ιδέα και ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια σε όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτό το διαγωνισμό. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που χειροκροτώ τις προσπάθειες εγχειρημάτων που γίνονται από πολύ λίγο. Αυτό είναι μια αρχή. Σήμερα μπορεί να είμαστε 50 εδώ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο επόμενος διαγωνισμός φωτογραφίας θα είμαστε 3 και 4 φορές περισσότερο. Σημασία έχει να ξεκινάς καινούργια πράγματα. Να κάνεις αρχές σε δράσεις που μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν στην πόλη μας. Το να φωτογραφίζουμε ωραίες εικόνες και ωραίες γωνιές στην πόλη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει πολλά συγχαρητήρια, όπως είπα, σε όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτό το διαγωνισμό. Δεν έχει σημασία ποιο ήταν το καλύτερο, το ομορφότερο, ποιος κέρδισε. Εγώ πιστεύω ότι νικητές είναι όλοι όσοι συμμετείχαν. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να πω ότι αυτό εμείς θα το συνεχίσουμε, θα στηρίξουμε και θα στηρίζουμε από όπου και αν προέρχονται τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί αγαπάμε τους μετριόφρονες, έτσι προσπαθούμε να είμαστε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Το Περιστέρι έχει ομορφιά μέσα στην πόλη. Περικλεί πολύ ομορφιά. Και αυτή την ομορφιά, καλό είναι οι εραστές της φωτογραφίας να την αποτυπώνουν και να την ψάχνουν να την βρουν. Και πάλι συγχαρητήρια στους διοργανωτές, αλλά ειλικρινά δεχτείτε τα περισσότερα και πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους εσάς που συμμετείχατε. Να είστε καλά.